Πρώτη πίτα, πρώτη αρχή. Εύχομαι να είναι καλεστερέωτος ο σύλλογος. Εύχομαι να έχει συμμετοχή που μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να υποστηρίξουμε αυτή τη ρημάδα, την Ιεράπετρα, που ξέρετε εσείς το λάστο πολύ καλά που ασχολείστε σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ταλαιπωριέται τώρα και χρόνια και τώρα τελευταία πολύ περισσότερο όσον αφορά νοσοκομεία, ΙΚΑ, εφορίες και τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθήσαμε και καταφέραμε να ανοίξουμε αυτό το Σύλλογο Τριτέκνων στην Ιεράπετρα. Έχουμε παραχώρηση και να είναι καλά, θέλω να το πω στον αέρα, ο Δήμος που μας παραχώρησε χώρο και δεν πληρώνουμε το λάστο ενίκιο, ρεύμα, νερό. Πάμε πάρα πολύ καλά, συνεχίζουμε. Μοιράσαμε τρόφιμα δύο φορές και από τη Μητρόπολη και από το ΛΙΤ και από τον Νόδε Λασιθίου και από την Αγροτική Τράπεζα, από τους υπαλλήλους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι και του χρόνου θα κάνουμε το ίδιο και θα μοιράσουμε και τρόφιμα εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα μέλη έχει τώρα ο Σύλλογος? Πλησιάζουμε τα 100. Ψιάζομαι τα 100, γιατί εμείς είχαμε πει στον κόσμο, επειδή είχε καταθέσει χαρτιά για τρόφιμα στον άλλο σύλλογο, να μείνει εκεί, να πάρει τα τρόφιμά του. Νομίζω τα μοιράζουν τώρα, αλλά τώρα έχουμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή με τον καινούριο χρόνο. Χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν στην Ιεράπετρα. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Το τριτεχνικό κίνημα, όπως ξέρετε, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια με στόχο την οικογένεια, προκειμένου να μην μπλήτεται άλλο η τρίτεκνη οικογένεια. Θεωρούμε ότι η πολιτεία απέναντί μας κινείται βάρβαρα και σκληρά και ευελπιστούμε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ανατρέψουμε όλη αυτή την πολιτική. Γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να δει τα παιδιά του όχι σαν τεκμήρια που μας τα υπολογίζει η κυβέρνηση, αλλά σαν ανάπτυξη αυτού του τόπου, μοχλό ανάπτυξης δηλαδή. Γιατί για μας το δημογραφικό είναι το μείσον πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο και θα πρέπει να σκύψουν σοβαρά το κεφάλι τους πάνω στα προβλήματα της οικογένειας. Ποια είναι τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνοι? Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η ανεργία. Είναι η οικονομική δυσπραγία. Με αυτές οι περικοπές που έχουν κάνει στους μισθούς, στα επιδόματα και σήμερα και φέτος δηλαδή υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα ακόμα για να πάρει κανείς και αυτά τα τρόφιμα που δίνονται μέσα Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα οι πολυμελείς οικογένειες, όπως λέμε τελευταία, στενάζουν κάτω από το βάρος της πίεσης των εξόδων. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και το αναβάλουν για του χρόνου, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Πιέζουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε και τα παιδιά των τριτέκνων στα πανεπιστήμια να έχουν και σύντηση και στέγαση, προκειμένου με μια μικρή βοήθεια από την οικογένεια να μπορούν να σπουδάσουν. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο ναδύρ, δεν πάει άλλο. Γι' αυτό στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους κυβερνώντες ότι αύριο και εμείς οι τρίτεκνοι θα λειτουργήσουμε απέναντί τους με τον τρόπο που τους αξίζει.